Υποχωρεί το κύμα της εποχικής γρίπης στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω του ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε περίοδο γρίπης, κατά την αποδρομή θύματα και σοβαρά περιστατικά. Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Διοίκησης δείχνουν πως η κυκλοφορία των στελεχών της γρίπης συνεχίζεται μεν, αλλά με πτωτική τάση στις επισκέψεις σε γιατρούς, στα σοβαρά κρούσματα αλλά και στα θανατηφόρα. Τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, 4, είχαμε φοβερή έξαρση και στις Σέρρες όπως και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω τώρα ότι την τελευταία εβδομάδα λίγο έχουν κοπάσει κάπως τα πράγματα, τουλάχιστον στις Σέρρες, αν και η έξαρση της γρίπης θα συνεχίσει να υπάρχει. Και σύμφωνα και με το κελπνό, το ΕΟΔΗ, το παλιό κελπνό που δίνει τις οδηγίες, ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και η έξαρση τώρα συνεχίζεται και θα υπάρξει τουλάχιστον κανένα 1,5 μήνα ακόμα. Θα έχουμε έντονα τα αποτελέσματα της γρίπης, θα είναι αυξημένα. Ειδικότερα και όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά το διάστημα 10 με 16 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 27 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης και 7 θάνατοι. Συνολικά έχουν καταλήξει 60 άνθρωποι λόγω των επιπλοκών της γρίπης, ενώ 213 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρή μορφή της νόσου και χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Πάντως η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορεί στη χώρα μας μέχρι και τις αρχές Απριλίου, αφού η περίοδος γρίπης επίσημα λήγει το Μάιο καθέτους. Τώρα το φαινόμενο αυτό της γρίπης και των ιώσεων θα εξακολουθήσει τουλάχιστον ακόμα 1-2 μήνες, κανένα δίμηνο ακόμα θα έχουμε την έξαρση αυτή. Εγώ όπως βλέπω τα πράγματα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου εκεί θα έχουμε δηλαδή χαλάρωση κάπως του φαινομένου αυτού της γρίπης. Από τους 213 ασθενείς, οι 195 νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από το σύνολο των ασθενών, μόνο 80 είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Γι' αυτό, οι ειδικοί του ΕΟΔΗ συνιστούν τον αντιγρυπικό εμβολιασμό και την τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής ως τους καλύτερους τρόπους προστασίας και αντιμετώπισης της γρίπης. Καλό είναι όλοι να λαμβάνουμε τα ατομικά μέτρα υγιεινής που λέμε. Δηλαδή να μην συγχρονιζόμαστε σε κλειστούς χώρους, να πλένουμε τα χέρια μας, αν είμαστε άρρωστοι, να μένουμε στα σπίτια, να μην κινούμαστε. Και από εκεί ύστερα να κάνουμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής με πολλά άφθονα υγρά, μια υγιεινή διατροφή και καλή ξεκούραση και καλό ύπνο. Οπότε ο οργανισμός να ανταποκρίνεται το ανασωπητικό του για να είμαστε σε καλές συνθήκες του οργανισμού μας.